Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 31 Ιανουαρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα που προκύπτουν μέσα από τις πολιτικές, μέσα από τις κοινωνικές, μέσα από τις οικονομικές εξελίξεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως διεθνώς, συμβαίνουν εθνικώς και συμβαίνουν στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αφορούν την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας. Ξεκινάω με τα τυπικά. Το επαναλαμβάνω, είναι αν θέλετε το μοτίβο στο οποίο κινούμαστε και αφορά τις δικές σας παρεμβάσεις, υποδείξεις, αναφορές, δραστηριότητες, ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο. 22-410-003120 είτε στο email του σταθμού και της εκπομπής ειδικότερα μαζί στις 3@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου. 651 είναι η συχνότητα του κανάλι, δηλαδή από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ σε όλη την χώρα, σε όλη την επικράτεια και βεβαίως όπου διαθέτουν αυτό το πακέτο εθνικώς μέσα από την δορυφορική ψηφιακή πλατφόρμα της DJA, την Επίγεια, από το κανάλι 1023 και βεβαίως πάντα υπάρχει η προοπτική του διαδικτύου. Είναι κεντρική ιστοσελίδα στην διεύθυνση www.aegeotv.gr. Από εκεί υπάρχει η ένδειξη του live streaming, δηλαδή της απευθείας μετάδοσης. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτική, είναι δυναμική η καθημερινή παρουσία της ομογένειας στην εκπομπή μας, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Αυστραλία, αλλά από ό,τι διαπιστώνω και από άλλα έτσι, μέρη και πλάτη της γης. Λοιπόν, το στίγμα της επικαιρότητας έχει να κάνει κυρίως με τα πολιτικά. Καταρχήν, σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτη φορά μετά από 2,5 περίπου χρόνια είναι η δεύτερη συνεδρίαση διαζώσης. Οπότε άπαντες συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία. Τυπικά ουσιαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με τα έργα. Αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ μετά από τις δηλώσεις του γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής Νίκου Μουτσάικη για την διαδικασία. Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να στηρίξει για τον Δήμο της Ρόδου τον Βάγιο Καλοπίτα και προκάλεσε αναστάτωση διότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη την ερχόμενη Κυριακή από τις δύο παρατάξεις του Στάθη Κουσουνά και του Φώτη Χατζηδιάκου, του Φώτη Χατζηδιάκου και του Στάθη Κουσουνά. Βεβαίως, έχουμε 4 ημέρες απολογισμό της σημαντικής κακοκαιρίας η οποία έφερε και δημιούργησε πάρα πολλές καταστροφές στα νησιά μας. Ακόμη προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές από τον κεραυνό στην Τήλο. 4 ημέρες μετά έχουν καταγραφεί ζημιές σε όλα τα έργανα του όργανα του Δήμου, σε σπίτια, σε ηλεκτρικές συσκευές. Είναι σημαντικές οι καταστροφές που επήλθαν στο νησί. Και βεβαίως, επειδή το λέγαμε και χθες, είχαμε την πρώτη ανακοίνωση ψηφοδελτίου, έκλεισε το ψηφοδελτίο στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε και τις πληροφορίες που σας έχω αναφέρει, θα τις δούμε λίγο αργότερα και σήμερα, τι γίνεται και στην Δημοκρατία, τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε και άλλο ένα σενάριο. Ένα από τα σενάρια τα οποία μελετούν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενδεχομένως τα 12 να τα δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν κάποια δεδομένα. Όμως θα πάμε στον διάλογο, θα πάμε στη συζήτηση και θα πάμε να καλωσορίσουμε μια κυρία η οποία για πρώτη φορά αναμειγνύεται σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή ουσιαστικά κοινοβουλίου. Ανακοινώθηκε χθες και επίσημα υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στα 12, η κυρία Ελευθερία Ίκουτα. Καλησπέρα κυρία Ίκουτα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα Τέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που με κάλεσε σήμερα στην εκπομπή σου και το Αιγαίο TV ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση. Εδώ είμαι να τα πούμε όλα. Λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε αυτό το επίπεδο και βεβαίως επειδή είστε και νέο άτομο, νέα προσωπικότητα στα τοπικά πράγματα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο να μας παρουσιάσετε λίγο τον εαυτό σας, το βιογραφικό σας, να δώσω κάποια στοιχεία. Είστε εκπαιδευτικός. Είχατε πραγματικά τη χαρά να αποφύσετε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στη συνέχεια άνοιξαν τα φτερά, άνοιξαν οι ορίζοντες, βρεθήκατε στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά μαθαίνατε ελληνικά στα παιδιά της Ομογένειας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η διάσταση. Επανήλθατε και βλέπω ότι μπήκατε δυναμικά και στο κόμμα, ξεκινώντας από μια οργάνωση η οποία δεν υπήρχε. Υπήρχε μια, αν θέλετε, καινή περίοδος για το ΠΑΣΟΚ.
Επανήλθατε στον Αρχάγγελο, στη Γενέτειρα, στήσατε και στηρίζετε την τοπική επιτροπή και ξαφνικά από την τοπική επιτροπή να σου η κυρία Ίκουτα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, θα σας ρωτήσω ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν επικοινώνησαν μαζί σας και σας είπανε ελευθερία ή στο ψηφοδέλτιο. Η αντίδρασή μου φυσικά ήταν ένας ενθουσιασμός, γιατί μου δινόταν η ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ σε τέτοιο επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Και επειδή σαν χαρακτήρας έχω μάθει να επιστρατεύομαι για το καλό και για τις ιδέες μου, εννοείται ότι αμέσως αποδέχτηκα τέλος πάντων την πρόταση και είπα προχωράμε. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, από τις λίγες φορές που έχουμε συνομιλήσει και από την εκφορά του λόγου σας, είστε μια γυναίκα η οποία είναι αισιόδοξη, είστε μια γυναίκα η οποία δίνει τις μάχες. Δεν τα παίρνετε έτσι παθητικά, δυναμικά από ό,τι καταλαβαίνω συμπεριφέρεστε. Κάπως έτσι είναι, όντως. Ναι. Είμαι τολμηρή γιατί πιστεύω πολύ στις ιδέες μου και σε αυτό το οποίο προγραμματίζω να κάνω. Είμαι δυναμική γιατί έχω δίπλα μου πολύ καλούς συνοδοιπόρους που πιστεύουν σε μένα. Και δεν αφήνω το περιθώριο καθόλου μα καθόλου να τους, να τους απογοητεύσω. Ναι. Αυτό. Το λέω έχοντας την εικόνα από τη δραστηριότητά σας μέσα από τα social media, γιατί είμαστε φίλοι. Γι' αυτό λέω κάτι που ενδεχομένως δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι, ότι σας βλέπω πάρα πολύ ενεργή, σας βλέπω πολύ δυναμική, γι' αυτό αναφέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποια είναι η ελευθερία Ίκουτα. Σπουδάσατε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, νηπιαγωγός. Ακριβώς. Η Ελευθερία Ίκουτα είναι μια γυναίκα που μεγάλωσε στον Αρχάγγελο, στο Δημοκρατικό Αρχάγγελο, και το θεωρώ έτσι και μεγάλη μου τιμή που προέρχομαι από αυτό το ιδιαίτερο χωριό και ιδιαίτερο ως προς τη δυναμική του, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ, αλίμονα άμα δεν ευλογήσω, λέει τα γένια μου, τι θα γίνει. Είμαι λοιπόν από τον Αρχάγγελο, μεγάλωσα εκεί, τελείωσα το δημοτικό, τελείωσα το γυμνάσιο, πήγα τότε στη σχολή νηπιαγωγών στα Χανιά και μετέπειτα συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για 20 χρόνια ήμουνα στη δημόσια εκπαίδευση, σε διάφορα σχολεία της Ρόδου, ξεκινώντας η πρώτη μου τοποθέτηση ήταν στο ίδιο μου το χωριό. Και μετά από 20 χρόνια, Ένα λεπτό. Ναι. Μετά τον Αρχάγγελο που πήγατε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πάτε το θυμηθείτε τώρα, αφού ξεκινάμε την πορεία προς το λαό. Ναι. Αρχάγγελο και μετά που πήγατε. Μετά από τον Αρχάγγελο πήγα στο Ροδίνη, στο 15ο, όπου ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσε το νηπιαγωγείο εκεί πέρα. Μάλιστα. Και εκεί βέβαια πήγαν και τα παιδιά μου. Από εκεί πήγα στο 7ο νηπιαγωγείο, εκεί στην Καναδά. Και στο τέλος πήγα στην Ακαδημία. Μάλιστα. Εκεί στα νηπιαγωγεία της Ακαδημίας. Και από εκεί πλέον έφυγα για την Αμερική, δίνοντας εξετάσεις εννοείται στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα έχετε μία πολύ καλή εικόνα, αφού έχετε ουσιαστικά διδάξει σε τόσα δημοτικά σχολεία της Ρόδου. Γνωρίζετε ανθρώπους, έτσι, ενώ στον ιστό, στην πόλη. Φυσικά, και έχω γνωρίσει ανθρώπους που τα παιδιά τους ήταν σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και να ξέρεις κάτι τέρι μου, επέτρεψέ μου τον ενικό. Βεβαίως, ναι. Είναι ενικό του σεβασμού. Άλλωστε, ναι, εμείς είμαστε και λίγο Αμερικανή στενοτροπία, οπότε πρώτο ενικό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, που είχα γνωρίσει λοιπόν που τα παιδιά τους ήταν σε μια ευαίσθητη ηλικία και την νηπιαγωγό τη θεωρούν κάτι πολύ δικό τους. Και είναι βεβαίως. Είναι η πρώτη επαφή με το σχολείο, τα πρώτα βήματα των παιδιών και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνεις. Σίγουρα έχω κόσμο που με θυμάται, γιατί την νηπιαγωγό δεν την ξεχνάει κανένας. Μπορεί να ξεχάσεις δασκάλους, καθηγητές και τα λοιπά, αλλά την νηπιαγωγό δεν την ξεχνάει κανένας. Ναι, είναι η πρώτη επαφή, παιδί μου, με την έτσι, σχολική εμπειρία. Ακριβώς. Είναι λογικό. Ακριβώς. Και στη συνέχεια πώς βρεθήκατε στις ΗΠΑ? Στη συνέχεια, λοιπόν, κάνω την αίτηση, πάω, δίνω τις εξετάσεις και Οκτώβριο του 2000 με δύο βαλίτσες ξεκινώ το καινούριο ταξίδι. Μάλιστα. Ένα μακρινό ταξίδι, αλλά πολύ όμορφο ταξίδι. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη.
Αν και πραγματικά αυτό το ότι βρέθηκα στη Νέα Υόρκη ήταν καθαρά συγκυριακό, με την έννοια ότι μπορούσαμε να έχουμε 5 επιλογές. Έβαλα τα κοντινά, την Αγγλία, την Αίγυπτο, γιατί κάποιοι συνάδελφοι είχαν πάει σε αυτές τις χώρες. Και ξαφνικά η συνάδελφός μου, η Ναταλή Δουλιάρη, μου λέει: Γιατί δεν βάζει, λέει, και την Αμερική. Τώρα, πού Αμερική, εκεί είπε μακριά αυτά. Εκεί έχει ομογένεια, αυτά είναι ωραία. Τσακ και βάζω. Πέμπτη μου επιλογή, λοιπόν, η Αμερική. Πέμπτη επιλογή και κάθισε πρώτη επιλογή στο τέλος. Και τελικά έκατσε πρώτη επιλογή. Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε μετανιώσει. Γιατί αν ρωτήσεις τώρα κάποιον άνθρωπο που θα θέλεις να πάει, ένα από τα σημεία τα οποία πάντα δει, δηλαδή ως ταξίδι έτσι, και εμπειρία ζωής, είναι η New York. Έτσι. Εάν ο Αρχάγγελος είναι το πρώτο μου σπίτι, το δεύτερο μου σπίτι είναι η Νέα Υόρκη. Ωραία. Δηλαδή, όταν λέω Νέα Υόρκη, επικεντρώνουμε στην ομογένεια. 20 χρόνια κάνατε εκεί, 21 έτσι. Ακριβώς 21 χρόνια. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να γυρίσω στα Μαλά. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι τα Μαλά. Βεβαίως. Τα Μαλά είναι η περιοχή που μεγάλωσα. Ναι. Είναι... Ομιλώ απτέστο στην Αρχαγγελίτη και γνωρίζω κάθε τόπο του Αρχαγγέλου. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ναι. Έτσι. Και γύρισα εκεί. Βρήκα τους παλιούς μου συντρόφους. Γιατί σαν φοιτήτρια τότε είχα ανακατευτεί με το Πασόκ. Ήμουν η μοναδική γυναίκα σε μία οργάνωση περίπου 50 συγχωριανό μου, όπου ήταν λίγο έτσι οξύμορο τώρα την εποχή εκείνη, μία γυναίκα μέσα σε 50 άντρες. Ναι. Εγώ όμως το τόλμησα, γιατί πίστευα, ακούγοντας έναν πατέρα και έναν αδερφό να μιλάνε πάντα για πολιτική, ότι εάν δεν είσαι ενεργός πολίτης δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Ναι. Δεν είχα πατέρα πολιτευτή, δεν είχα περιβάλλον πολιτευτών, αλλά αυτό το ότι να κάνω το καλό για τον διπλανό μου, για τον συγχωριανό μου, για τα παιδιά μου, για τους ανθρώπους που γνώριζα. Νομίζω, κυρία Έκουτα, αγαπητή Ελευθερία, ότι αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Έτσι, η ουσία της πολιτικής είναι προσφορά στον άνθρωπο, γι' αυτό μπαίνεις, για να βελτιώσεις τη ζωή των ανθρώπων, της πατρίδας κτλ. Και το είπατε νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλη σημασία στο Δημοκρατικό Αρχάγγελο, διότι ο Αρχάγγελος διαχρονικά ήταν το καστρί, το κάστρο του Πασόκ, το έχουμε πει. Έτσι. Ήταν ο πρώτος τόπος όπου ξεκινούσαν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Ήταν ο τόπος δοκιμασίας των απέναντι αντιπάλων. Εάν περνούσε η Δημοκράτη από τον Αρχάγγελο και είχε τη δυνατότητα να μιλήσει έστω και λίγο, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Είναι έτσι ένα από τα σύμβολα του Πασόκ διαχρονικά. Ακριβώς. Και βεβαίως ήταν και ένας τόπος όπου είχαμε και μία φωτεινή προσωπικότητα, όπως ήταν αυτή του Δημήτρη Κρεμαστενού. Ακριβώς. Οπότε εσείς παίρνετε σκητάλη μετά τον Δημήτρη Κρεμαστενό για τον Αρχάγγελο. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ομορφία, η μεγάλη ευθύνη. Φτέρι μου είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή το θεωρώ πολύ τιμητικό και σηκώνω αυτό το βάρος που πραγματικά διαδέχομαι μέσα εισαγωγικά ένα γίγαντα. Γιατί ο Δημήτρης ο Κρεμαστενός ήταν ένας γίγαντας της πολιτικής. Οι Αρχαγγελίτες τον είχαμε Θεό, γιατί ήταν ο άνθρωπος που στον Αρχάγγελο γινόταν πάλι ο Τζίμις, ο δικός μας ο Τζίμις. Έχεις απόλυτο, αυτό ήταν. Απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω τώρα, Ελευθερία, με βάση και την εμπειρία που έχεις τους πρώτους μήνες που αποφάσισες να ενεργοποιήσεις και την τοπική επιτροπή, τους συντρόφους που συνάντησες έτσι, στην επιστροφή σου, τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξεις στην πολιτική και ποια είναι η γραμμή που θα ακολουθήσεις εσύ, με βάση το γεγονός ότι πέρα από τη συμπάθεια πρέπει να ξέρεις ότι δεν πρέπει να μείνεις τη συμπάθεια ότι η Ελευθερία είναι καλή, αλλά να πάρεις και την ψήφο η οποία έχει πολύ μεγάλη συμβασία, που είναι μια επιδοκιμασία. Αν θες, στην λογική στην οποία εσύ συστρατεύεσαι, για φαντάζομαι ότι ξέρεις που πηγαίνεις, έχεις πλήρη εικόνα που πηγαίνεις. Ακριβώς, ακριβώς. Το ότι βρέθηκα τότε και σήμερα σε αυτό το χώρο είναι γιατί θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στα δικά μου τα πιστεύω. Ναι. Το Πασόκ, το Πασόκ Κινάλ του σήμερα. Πιστεύω ότι επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια πολύ χαμηλού εισοδήματος, προέρχομαι από ένα περιβάλλον, όπως είπα προηγουμένως, μη πολιτευτών. Στο χωριό ήμασταν. Ήταν μια, μια φτωχική τώρα, οικογένεια στα δύσκολα χρόνια ήταν, του Αρχαγγέλου. Ότι, εντάξει, εγώ τέλος πάντων προχώρησα, σπούδασα για τις εποχές εκείνες, είναι ένα επίτευγμα, αλλά τέλος πάντων αυτό που λέμε, ήμουν δυναμική, ήθελα να μαθαίνω πράγματα. Και μέχρι σήμερα, γιατί κανένας δεν τα ξέρει όλα. Σε βλέπω, Και σήμερα ακριβώς που μπαίνω τώρα σε ένα καινούριο μετερίζει και θεωρώ ότι πρέπει και έχω να μάθω πάρα πολλά από προηγούμενους υποψηφίους μου, που η διαδρομή τους ήταν διαφορετική. Εγώ
Για παιδεία μπορώ να μιλήσω, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας μπορώ να μιλήσω και θέλω και πιστεύω να το καταφέρω στο μέτρο που μπορώ. Είμαι ή δεν είμαι στη Βουλή, εγώ εκεί είμαι. Εκεί είμαι για τα παιδιά, για το μέλλον των παιδιών. Δεν θα πω τώρα εγώ, αλλά θα πω ότι σήμερα είχα πάει στο κομμωτήριο να φτιάξω τα μαλλιά μου για να βγω καλά στην κάμερα. Ναι, μια και πολύ καλά έκανες. Αλίμονα. Παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Με μεγάλη μου χαρά. Και εκεί λοιπόν. Αυτό έλειπε δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Έτσι. Όχι. Τέρι παγκάτσι του δεν το συζητώ. Αιγαίο TV. Πρώτη φορά αυτό που το αφήνετε. Ναι, είναι η πρώτη σου εκπομπή. Έτσι, βεβαίω. Μπράβο σου, μπράβο σου, Ελευθερία. Μπορεί στην Αμερική να ήμουν πολύ μέσα στα διάφορα τέλο πάντων, τα τοπικά εκεί κανάλια, ραδιόφωνα, μίντια. Αλλά τέλο πάντων εδώ και γι' αυτό πραγματικά ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δίνετε μέσα από την εκπομπή μαζί στις 3 του Τέρι και το Αιγαίο TV να με γνωρίσετε στην ουσία. Να με γνωρίσετε, δεν με ξέρετε. Ακούτε, θα ακούσετε ένα όνομα οίκου, τα Ελευθερία, αυτό δεν σας λέει τίποτα. Τουλάχιστον τώρα έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, πήγα λοιπόν στο κομμωτήριο και μετά από μένα ήρθε ένας νεαρός. Έτσι, ένας τριαντάρης θα έλεγα, με ένα μακρύ μαλλί, να περιποιηθεί την κόμη του. Μικρό παιδί, που σημαίνει ότι εμένα δεν με γνώριζε. Και γυρίζω και του λέω, δεν μου λες παλικάρι μου, εάν σου λέγανε σήμερα να πεις τι είναι αυτό που θέλεις από τους νέους πολιτικούς, ποιο θα ήτανε. Η λέξη που βγήκε από το στόμα του ήτανε ειλικρίνεια. Γιατί οι νέοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στους παραδοσιακούς, τέλος πάντων να πω, πολιτευτές. Και δεν μιλάω για το δικό μου το χώρο, γενικώς. Γενικότερα, για το επίπεδο της πολιτικής ζωής. Και αυτό λέει, ειλικρίνεια. Και μετά είπα αυτό. Και θέλω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου μέσα από πολύ καλά σχολεία, πολύ καλά προγράμματα. Δεν με ήξερε αυτός. Δηλαδή, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που είπε και γι' αυτό τώρα απαντάω στην ερώτηση του Τέρι, ειλικρίνεια. Προβάλλω αυτό και διαφάνεια και εντιμότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανακατεύεσαι με τους νέους, δηλαδή έχεις επαφή. Το βλέπω και από τις αναρτήσεις που κάνεις στα social media. Είσαι μαζί με τη νέα γενιά. Μα εγώ αυτό είσαι, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης τώρα για να σε περκάρω, είσαι πολύ trendy για την εποχή μας. Όχι, είμαι πολύ trendy και πολύ cool. Και cool, okay. Με την νεολαία μαζί έχω τα παιδιά μου καταρχάς, από εκεί ξεκινάω, που είναι νεαρά παιδιά, βιοπαλαιστές. Και όχι μόνο, ο ένας είναι στην Αμερική και δουλεύει, γιατί εδώ έχασε τις ευκαιρίες, αυτά θα τα πούμε αν ερωτηθώ, και ο άλλος κάνει τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Και είναι εξαιρετικά παιδιά, διότι τον Γιώργο τον γνωρίζω προσωπικά. Ευχαριστώ. Και δεν το λέω επειδή είσαι εδώ πέρα, το λέω γιατί το πιστεύω. Έτσι, και δεν είμαι η κουκουβάγια που λέει για τα παιδιά της. Όντως, τα παιδιά μου είναι η χαμένη γενιά, κακά τα ψέματα. Ναι. Λοιπόν. Αυτό τώρα είναι ένα στίχημα, έτσι, και για την επόμενη... Και αυτό είναι ένα στίχημα επόμενη... και για τα παιδιά μου, βεβαίως, και για το χωριό μου, και για τον τόπο μου, και για τη 12η. Ότι φύγανε μυαλά λαμπρά στις δυσκολίες που είχαμε με την 12η κρίση. Ακριβώς. Και δεν πείθονται και πολύ εύκολα να ξαναγυρίσουν. Όχι. Γιατί αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν μεσολαβήσει έχουν φέρει τη ζωή σε ένα πολύ εξαιρετικό επίπεδο. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω ότι το μεγάλο θέμα είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, ακόμη αυτό δεν είναι κατάκτηση δική μας, είναι ότι στο εξωτερικό υπάρχει αξιοκρατία. Ακριβώς. Αυτό. Κράτος δικαίου. Το Πασόκ τι πρεσβεύει και θέλει. Κράτος δικαίου, αξιοκρατία, να μην χάνονται και ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και να μην φεύγουν. Να μην φεύγουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να μείνουν εδώ και πρέπει να μεγαλουργήσουν, γιατί τελικά τα μυαλά, τα καλά, τα δυνατά φεύγουν. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι, Ελευθερία. Έβλεπα χθες τα στατιστικά στοιχεία του 2019. Ναι. 10 ακόμα κάτι είχε το Πασόκ το 2019. Ναι. Υποτίθεται, λέω, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε τώρα, ότι αυτή η αλλαγή αρχηγού έφερε πάρα πολύ κόσμο στις κάρπες. Είχαμε ενεργοποίηση ξανά ανθρώπων που είχαν χαθεί από το Πασόκ. Είχαμε πολίτες να έρχονται με προθυμία να ψηφίσουν Ανδρουλάκη. Μεσολάβησε μία ηρεμία φυσιολογική, την κρίνεις, γιατί έχουν αρχίσει πλέον και τα προβλήματα εσωτερικά. Ή αν το καταλαβαίνω λίγο διαφορετικά, είναι ότι πλέον το Πασόκ είναι μία υπολογίσιμη δύναμη, άρα δέχεται και τη λογική της κριτικής, έντονης, αφές και μία σκοπιμότητας. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Εγώ ένα έχω να πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πρέπει να συστρατευτούμε γύρω του. Υπάρχει μια δυνατή ομάδα νέων ανθρώπων, μυαλά γεμάτα ειλικρίνεια, εντιμότητα και νέες ιδέες.
Και εδώ, μέσα σε παρένθεση, να βάλω ότι όταν λέει ο πρόεδρος «η νεολαία μπροστά», ναι, η νεολαία με νέες ιδέες. Και αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει ηλικιακά και μόνο να δούμε, αλλά και ανθρώπους κάποιας ηλικίας, να το πούμε έτσι, αλλά με νέες ιδέες. Να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής. Γιατί σίγουρα, μην ξεχνάμε τώρα, ένα Πασόκ είναι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, έτσι. Και ο νέος πρόεδρος τι θέλει, να βγάλει τώρα την κοινωνία στο προσκήνιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι... Θα πάει καλύτερα. Θα εσύ πάει καλύτερα. Ποια είναι οικονομικός ο Αρχάγγελος? Καταλαβαίνω ότι είναι ένα στοιχείο, είναι μια μονάδα μέτρηση σημαντική για το Πασόκ και την εξέλιξή του. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Αρχάγγελος θα επιστρέψει, θα πιάσει ποσοστά, αν όχι στο απόλυτο, αλλά ικανοποιητικά ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν? Θεωρώ, για ποιο παρελθόν μιλάμε τώρα? Για το παρελθόν το 19, το 19, παλαιότερα, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων. Πιστεύω ότι εάν φέρουμε τη νεολαία κοντά μας και ειδικά εκείνη τη γενιά χρονολογικά από 25 με 45, εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι, βλέπω... Αυτή είναι η κρίσιμη μάζα, θεωρείς. Έτσι, εκεί βλέπω λίγο το κενό. Εάν τους πείσουμε για την ειλικρίνειά μας και για ότι προχωράμε με σαφήνεια, με διαφάνεια, για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους, με ίσες ευκαιρίες, πιστεύω, εάν τους φέρουμε αυτούς κοντά μας, σίγουρα το στοίχημα θα κερδιθεί ότι το Πασόκ, και μιλάω τώρα τοπικά, εδώ για Δωδεκάνησα, σίγουρα θα έχει, εννοείται διψήφιο, αλλά ψηλά διψήφιο αριθμό. Να είστε. Τώρα, ψηφοδέλτιο, ένα ικανό ψηφοδέλτιο, έτσι, δυναμικό ψηφοδέλτιο δηλαδή. Είστε και τρεις δυναμικές γυναίκες μέσα. Έχετε και την εμπειρία, έχετε και νέο αίμα. Τι γίνεται ο εσωτερικός ανταγωνισμός? Γιατί ξέρεις, οι εκλογές καμιά φορά μετρώνται και εκ των έσω. Μπορεί να είναι δισταυρία, αλλά τι γίνεται εδώ σε αυτό το επίπεδο? Λοιπόν, πώς θα πας εσύ? Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι όταν ανακοινώθηκε ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο, πήρα μεγάλη αγάπη και από όλους τους συνυποψηφίους μου, δηλαδή τα τηλέφωνα που πήρα, τα λόγια που άκουσα, και επειδή είχα σχέσεις μαζί τους σαν συντονίστρια τοπικής οργάνωσης Πασόκ, το χαρήκανε. Γιατί μέσα από την συντονιστική είδαν ότι ήμουν πολύ ενωτική παντού να τους φέρω όλους μαζί, γιατί είμαι άνθρωπος του «ελάτε να κάνουμε μαζί». Ο καθένας έχει τις ιδέες του, ο καθένας ξέρει αυτά που ξέρει πολύ καλά. Ελάτε να τα βάλουμε μαζί για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω. Οπότε... Και χαίρομαι πραγματικά και το θεωρώ τιμή μου, γιατί μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο πραγματικά υπάρχουν όλοι τους, είναι αξιόλογοι, ο καθένας στον τομέα του. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε. Τώρα, κάποιος μας ακούει, βεβαίως έχουμε αρκετό διάστημα να τα ξαναπούμε. Θα ξεκινήσει και επίσημα αυτή η προεκλογική περίοδος. Το λέω, είναι το απλό ερώτημα, παραμένει διαχρονικό και παραμένει η καλύτερη, θέλετε, ερώτηση. Γιατί να ψηφίσω εγώ Ίκουτα στις εκλογές? Γιατί η Ίκουτα μπήκε στην πολιτική για να βοηθήσει με τις δυνάμεις αυτές που έχει. Δεν έχει κανένα συμφέρον, γιατί συνήθως η πολιτική, έτσι το καταλαβαίνουμε, είναι συνυφασμένη με το συμφέρον, με τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι. Η Ίκουτα δεν έχει κανένα συμφέρον. Μόνο για το καλό. Μόνο να βοηθήσει τον Αρχαγγελίτη, τον Καλύμιο, τον Γκο, τον Καρπάθιο. Μόνο γι' αυτόν είναι. Και γι' αυτό μπήκε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ξεκινήσει, θα κάνει και κάποιε περιοδίε να βρει στα νησιά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ήδη ξεκινάω κάποιε επαφέ, ξεκινώντα από τη βάση μου φυσικά, από τον Αρχάγγελο. Συνοδοιπόροι μου σε αυτό το ταξίδι είναι τα παιδιά μου και η σύντροφή μου από την τοπική οργάνωση του. Βέβαια, στο Αρχαγγέλου. Τη Αρχαγγέλου, ναι. Και ξεκινάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία να έχεις, καλή δύναμη. Νομίζω ότι το πάθος που σε χαρακτηρίζει είναι συστατικό από τα όμορφα της ζωής και βεβαίως και της πολιτικής. Είναι δεδομένο. Καλή επιτυχία να έχεις, αγαπητή κυρία Ίκουτα, αγαπητή κυρία Ελευθερία. Είμαι άνθρωπος της θετικότητας, είμαι αισιόδοξη από φυσικού μου που λέμε και στο χωριό μου. Γι' αυτό θα ευχηθώ σε όλους τους συνυποψηφίους
όλοι μαζί και να το γενικεύσω περισσότερο, η πολιτική να μην έχει χρώματα. Όλοι μαζί για το καλό. Όποιος μπορεί να βοηθήσει τον τόπο, είμαστε μαζί. Μάστε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Ευχαριστώ πάμε πολύ. Σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα πιστέψουμε, για να πάμε στην άλλη διάσταση που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, κάποια στοιχεία δηλαδή σημερινά, και βεβαίως να πάμε να δούμε και κάποια προσπάρματα από την σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ρόδου. Μπήκαν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και στην ημερήσια διάταξη, αλλά και στο διάλογο ο οποίος ακολουθεί. Σε διαφημίσεις.